Παρά το τριήμερο εθνικό πένθος και την αναβολή όλων των αγώνων των εγχώριων αθλητικών διοργανώσεων το διάστημα 1η έως 3η Μαρτίου, η EuroLeague δεν προχώρησε σε αναβολή των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων και έτσι ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί κανονικά απόψε σε 9 την Ανατολού Εφές στο ΟΑΚΑ για την 26η αγωνιστική. Παναθηναϊκός και Ανατολού Εφές βρίσκονται μακριά από το στόχο που είχαν θέσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι πράσινοι από την πρώτη-τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ νικών ητών 8-17 και η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης εκτός οκτάδας. Ο σύλλογος Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στην 11η θέση με 12 νίκες και 12 ήττες. Το ελπιδοφόρο για την ομάδα του Αταμάν είναι πως οι 5 ομάδες που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της οκτάδας έχουν μόλις μία περισσότερη νίκη από την ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός που απλώς περιμένει ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και μαζί και η χρονιά για εκείνον στην Ευρώπη, δεν είχε προπονήσεις τους Αγραβάνη, Κουντάιτης, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Ματζούκα τις τελευταίες ημέρες. Οι δύο τελευταίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με την εθνική και ενσωματώθηκαν, αλλά άγνωστο παραμένει αν ο Χρήστος Ερέλης μπορεί να υπολογίζει στους δύο πρώτους. Ο Δημήτρης Αγραβάνης ταλαιπωρείται ακόμη από ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, ενώ ο Γκουντάιτης έχει ενοχλήσεις στον αχίλιο τένοντα του αριστερού ποδιού. Οι Αγραβάνης και ο Γκουντάιτης δεν είχαν αγωνιστεί απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο την προηγούμενη εβδομάδα.